Μεγάλη φωτιά στην Ύψα ξέσπασε χθες το απόγευμα, συνεχόμενες φωτιές τις τελευταίες μέρες στο νότιο τμήμα του Εύρου. Η αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε ενδεχόμενη επέκταση του φυλακίου επαναλήφθηκε χθες, τι ανέφεραν δημοτικοί σύμβουλοι. Συνάντηση με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων για τη διακομματική θα έχει ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Ποιος ο στόχος της συνάντησης? Η μερίδα για το πρόγραμμα Γέφυρα από το Επιμελητήριο Εύρου, διαδικτυακή συμμετοχή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Καθολική είναι η αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, όπως εκφράστηκε και από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, στο ενδεχόμενο επέκτασης των δομών του φυλακίου στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Τόσο ο Δήμαρχος Ορεστιάδας όσο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους. Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης ανέφερε ότι έχει στείλει ήδη επιστολή στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη. Για ακόμη μια φορά, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης τόνισε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε σκέψη για επέκταση των δομών που υπάρχουν στο φυλάκιο. Το θέμα που άνοιξε ο ίδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Δήμαρχου Ορεστιάδας. Ξεκάθαρη θέση μου είναι ότι δεν συζητάμε καθόλου. Απλώς, όπως ανεπίσημα και σήμερα πλέον επίσημα, επικυρώνω τη διαχρονική μας θέση ως παράταξη για καμία επέκταση. Θα ήθελα να παρακαλούσα και τις άλλες παρατάξεις. Δεν πιστεύω να υπάρχει λόγος να έχει αλλάξει κάποιος άποψη. Καινούργιες παρατάξεις μπορεί να έχουν διαφορετική. Αν ταυτιζόμαστε όλοι σε αυτό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ενημερωτικά όμως, για να ξέρετε και χρονικά, στις 8/9 έστειλα επιστολή στον κύριο Μηταράκη με κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτήντων Ασύλου, στον Περιφερειάρχη και στους 4 βουλευτές του νομού Εύρου πριν από μία εβδομάδα. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό σας και αίσθημα αναγνώρισης της προσπάθειας που καταβάλλετε για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του τεράστιου μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος, επιτρέψτε μου να σας καταθέσω τα παρακάτω. Με έκπληξη άκουσα τις απαντήσεις σας σε ερώτηση συμμετέχοντας σε σύσκεψη στοιχείο για το αν προτίθεστε να δημιουργήσετε δομή στον Εύρο. Οι απαντήσεις σας, κάνουμε επέκταση στο φυλάκιο Εύρου και δυναμικότητα ταυτόσιμη περίπου με αυτή τη ΣΑΜΟΥ, αποτελούν το λόγο της επιστολής αυτής. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ Μυθού έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε δημιουργία νέας δομής ή στην επέκταση υφιστάμενης στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ορεστιάδος και σε αυτά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα. Υπάρχει δέσμευση του αξιότιμου Πρωθυπουργού μας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για εξαίρεση της Θράκης από οποιονδήποτε νέο σχεδιασμό. Το μέλημά μας, στο βαθμό που μας αναλογεί, αλλά και επικουρικά στους δημόσιους φορείς, είναι η βελτίωση των συνδικών διαβίωσης των φιλοξενούμενων δομές, αλλά και του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων σε αυτές, το οποίο έχουμε αποδείξει εμπράκτως. Επιτρέψτε μας προσκαλέσω στο Δήμο Ορεστιάδος, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να αφουγκραστείτε την τοπική κοινωνία, αλλά κυρίως να γνωρίσετε από κοντά τους συνδημότες μου, για τους οποίους ως Δήμαρχος αλλά και ως μέλος τοπικής μας κοινωνίας είμαι περήφανος, με εκτίμηση ο Δήμαρχος Ορεστιάδος και πρόεδρος της ΠΕΔ. Αμέσως την ίδια μέρα λήψης επιστολής, επικοινώνησε μαζί μου ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνου. Έχουν τρεις γραμματείς, για να μην μπερδεύετε, υπάρχει ο λογοθέτης, ο Κωνσταντίνου και άλλη μια κυρία που μου διαφεύγει το επίθετό της, για να μου πει ότι έχει προγραμματιστεί επίσκεψη του Υπουργού μαζί με τους δύο Γενικούς Γραμματείς για σήμερα. Δυστυχώς, ενώ έχει γίνει προετοιμασία, είχαν ενημερώσει και στο ΚΙΤ φυλακίου, για να έρθουν εδώ στην τοπική κοινωνία για να ακούσουν την αντίθεσή της. Δυστυχώς, οι εξελίξεις στην Μόρια ανέβαλαν για λίγες μέρες την επίσκεψη αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για το οποίο και θα σας ενημερώσω. Την αντίθεσή τους στην επέκταση του φυλακίου εξέφρασαν και οι επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Και εμείς εκφράζουμε την αδιαπραγμάτευτη αντίρρησή μας, την οποία έχουμε εκφράσει επανειλημμένα σε σχέση με το θέμα αυτό. Βέβαια, να πω ότι η αντίρρησή μας αυτή δεν στρέφεται κατά των ίδιων των παράνομων μεταναστών, ούτε έχει ως αφετηρία το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Δεν τρέφουμε εχθρικά αισθήματα προς τους ίδιους τους παράνομους μετανάστες, απλώς αντιδρούμε και στρεφόμαστε ενάντια στο χειρισμό της του θέματος αυτού και στις αποφάσεις της κυβέρνησης, κεντρικής εξουσίας, η οποία
ενώ ζητά τους πολίτες να εμπιστευτούν την αυτοδιοίκηση. Για ένα τόσο μεγάλο θέμα δεν εμπιστεύεται η ίδια τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Χωρίς προγραμματισμό, χωρίς οργάνωση, χωρίς διάθεση μιας συνολικής διαχείρισης του προβλήματος, χωρίς συζήτηση με την τοπική κοινωνία και τους αυτοδιοικητικούς φορείς, αποφασίζει αυθαίρετα την επέκταση του κέντρου αυτού που βρίσκεται χρόνια στην περιοχή μας. Ενώ αυτό που κυρίως πρέπει να γίνει είναι η βελτίωση των συνθήκων αυτών που ήδη υπάρχουν εδώ, χωρίς καμία αύξηση επέκταση του κέντρου. Αυτή είναι η δική μας αντίρρηση και δείχνει και την αδιαφορία της, τη διαχρονική αδιαφορία της κεντρικής εξουσίας προς την περιοχή μας, που ενώ δεν κάνει καμία βελτίωση των υποδομών, δεν έχουμε οδικό δίκτυο αυτό που χρειάζεται, δεν έχουμε την πλημμυρική προστασία. Η πόλη της Ορεστιάδας είναι μια πόλη χωρίς κόμβους ανισόπεδους. Οι κρατικές υπηρεσίες κλείνουν, απομακρύνονται, τα εργοστάσια κλείνουν. Δεν προχωρά σε καμία μείωση του ΦΠΑ, όπως και των φορολογικών συντελεστών στην περιοχή, ώστε να ελαφρύνει τους κατοίκους του τόπου μας, ενώ υπάρχει κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας και καμία προσπάθεια στήριξη των αγροτών. Το μόνο για το οποίο ασχολείται με την περιοχή μας είναι η επέκταση του κέντρου κράτησης στο Φυλάκιο. Εμείς είμαστε ενάντια σε κάθε κλειστή δομή στη χώρα. Άποψή μας είναι ότι πρέπει όλα αυτά τα περιστατικά, οι πρόσφυγες να εξυπηρετούνται και να δίνουν ταξιδιωτικά έγγραφα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ από τους χώρους όπου βρίσκονται είτε στην Τουρκία είτε στα σύνορα με Συρία, ανάλογα την κάθε περίπτωση. Οπότε είμαστε φυσικά και ενάντια σε κάθε επέκταση της δομής αυτής. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής παράταξης Δημοτική Επαναφορά Χρήστος Καζαλτζής ανέφερε ότι γίνονται ήδη προσπάθειες εξαγοράς εκτάσεων που βρίσκονται πλησίων του ΚΙΤ. Εμείς ως Δημοτική Επαναφορά είμαστε αντίθετοι στην επέκταση αυτή. Δεν θέλουμε ανθρώπινες ψυχές να εγκλωβίζονται. Θέλουμε τα άτομα που είναι εκεί μέσα με αξιοπρέπεια, να υπάρχει μια διαβίωση με αξιοπρέπεια μέσα εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα, ο κύριος Μηταράκης, το ελάχιστο που έπρεπε να κάνει είναι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, αφού ήθελε να το συζητήσει, για να δει και τη δική μας την άποψη. Αυτό όμως που με φοβίζει είναι ότι ειδικά όσοι είναι από το Φυλάκιο, Αμόβουν και τη γύρω περιοχή, ξέρουν ότι γύρω από το Φυλάκιο προσπαθούν να νοικιάσουν 150 στρέμματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε αυτά τα 150 στρέμματα που προσπαθούν να τα νοικιάσουν τα θέλουν για ένα σκοπό. Και είναι πολλά τα στρέμματα. Άρα το μυαλό μας πάει σε πολλά θεματάκια τα οποία πρέπει να τα προλάβουμε πριν μας προλάβουν. Τουλάχιστον πρέπει να ακούσουν την άποψή μας. Έχουν γίνει κρούσεις από το ΔΟΜ, αυτόν τον οργανισμό που είναι της μετανάστευσης που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά χρήματα για εξαγορά οικοπαίδων εκεί. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο κάθε ΔΟΜ. Εμάς μας ενδιαφέρει η σταθερή διαχρονικά στάση μας ενάντια σε κάθε μορφή επέκτασης ή δημιουργίας νέας δομής. Μεγάλη φωτιά όλη τη νύχτα στην περιοχή του νοτίου τμήματος του Εύρου κράτησε σε επιφυλακή τον ομό. Τόσο χθες το απόγευμα, όσο και σήμερα, από το ξημέρωμα, εν αέρια μέσα έκαναν συνεχώς ρήψεις νερού σε δύσβατα μέτωπα της πυρκαγιάς, το μέτωπο της οποίας πλησίασε ακόμη και την Ύψα. Η μία φωτιά σβήνει, κάποια άλλη ανάβει. Χθες το απόγευμα ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, στην περιοχή Μελία, η οποία επεκτάθηκε σε μεγάλο μέτωπο και κάποια στιγμή κινδύνεψε ακόμη και η Ύψα. Σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, ακόμη μια φωτιά ξεπήδηξε στην ίδια περιοχή. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούμε κι εμείς, προσπαθούμε να σβήσουμε τη μία φωτιά, ανάβει η άλλη. Χθες ξεκίνησε στις 6.30 ώρα το απόγευμα, πήρε μεγάλες διαστάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπήρχε τρόπος, γιατί βράδιαζε, να γίνονται ρήψεις με αεροπλάνα. Και αυτό ήταν που δυσκόλεψε πολύ το έργο και των πυροσβεστών, αλλά και εμείς σαν Δήμος με τα μηχανήματά μας, η περιφέρεια, έχουν έρθει πυροσβεστικές δυνάμεις από Δράμα, Χρυσούπολη, από τον Εύρο πάνω. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και ένα αέρια μέσα, 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα έκαναν συνεχώς ρήψεις νερού. Κάτι φοβερό αυτό που γίνεται.
κινδυνεύουν, σε κάθε φωτιά κινδυνεύει και κάποιος οικισμός. Μονίμως είμαστε στην, σε ετοιμότητα να, σε περίπτωση που χρειαστεί, να κενώσουμε οικισμούς. Mm-hmm. Για μας ευτυχώς χθες άλλαξε ο αέρας φορά και δεν κάει και δεν πέρασε από το φράγμα, από τον δρόμο του φράγματος, δεν πέρασε η φωτιά παραπέρα και έτσι τουλάχιστον δεν είχαμε τρόπο να καεί εκεί στον οικισμό. Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα όντως. Κάποια στιγμή υπήρξε μεγάλη αγωνία. Mm-hmm. Να μην επιταχθεί η φωτιά προς την πλευρά του φράγματος του δερμευτήρα και έχουμε, αν περνούσε από εκεί η φωτιά, mm-hmm. μετά υπήρχε σοβαρός κίνδυνος, κύριε Αποστολή, να απειληθεί και η νύψη. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν που ανάγκασε όλες τις δυνάμεις να στραφούν εκεί, με όλα τα μηχανήματα, να γίνει μια αντιπυρική ζώνη και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Μαζί με τις καιρικές συνθήκες που ο άνεμος εκείνη τη στιγμή δεν είχε αυτή την κατεύθυνση απόλυτα, μας βοήθησε πάρα πολύ. Έγινε και κάτω από τις καιρικές ζώνες, έγινε τεράστια δουλειά χθες από τα μηχανήματα. Πευκοδάσος αλλά και καλλιέργειες έχουν γίνει στάχτη. Ήταν και καλλιέργειες, καλαμιές κλπ. Mm-hmm. Υπήρχε και χαμηλή βλάστηση, αλλά στα τρία βουνά που κάηκαν υπήρχε και πεύκο και άλλα δέντρα. Συνάντηση με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων προκειμένου να κατατεθούν συνολικές προτάσεις στη Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Ας ακούσουμε τι ανέφερε ο κύριος Μαυρίδης για το θέμα. Όλοι έχετε πληροφορηθεί τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης. Επειδή στον προγραμματισμό δεν θα πω καθόλου στην ουσία τα πρώτα συμπεράσματα που έχω βγάλει παρακολουθώντας τα στιγμιότυπα από τις συνεδριάσεις της, δεν θα πω ότι τις επιφυλάξουμε. Εμείς αυτό που πρέπει ως Δήμος Ορεστιάδος, ως Δημοτικό Συμβούλιο, είναι να καταθέσουμε συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, έτσι ώστε να δούμε πώς σκέφτεται ο Δήμος Ορεστιάδος την ανάπτυξη με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ομοφωνία. Μπορεί να υπάρχουν κοινές προτάσεις. Εκείνο που θα ήθελα και δίνω του χρόνου της μιας εβδομάδας, να κάνουμε μία πρώτη συνάντηση σε πρώτη φάση επικεφαλής των παρατάξεων, έτσι ώστε να καθορίσουμε τους άξονες, τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα καταθέσουμε τις προτάσεις για να μπορέσουμε μετά, αφού δεχτούμε από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους τις προτάσεις και τις επεξεργαστούμε, να έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης αιτημάτων και ό,τι άλλο προκύψει. Όχι μόνο σε λειτουργία αλλά και σε χρήση βρίσκεται πλέον ο πρώτος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων που τοποθετήθηκε στην Ορεστιάδα. Ο σταθμός βρίσκεται στο δωρεάν χώρο στάθμευσης κάτω ακριβώς από την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας και οι κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων κάνουν χρήση της υπηρεσίας. Στην Ορεστιάδα, όπου πρωτοπορεί στον συγκεκριμένο τομέα, θα τοποθετηθούν ακόμη δύο σταθμοί στο πλαίσιο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Το θέμα με τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας και Πανελλήνια Έκταση, καθώς η συμπλοκή αφορούσε σε νεαρούς και αποσπασμένους αστυνομικούς στον Εύρο, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Τα επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο τα ξημερώματα. Στο θέμα των επεισοδίων μεταξύ νεαρών κατοίκων της Ορεστιάδας και αστυνομικών που βρίσκονται αποσπασμένοι στον Εύρο για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, αναφέρθηκε επικεφαλής παράταξης «Είναι στο χέρι μας» Σάκης Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι πρέπει να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, μίλησε όμως για υπέρμετρη βία από πλευράς των αστυνομικών. Θα προσπαθήσω να είμαι προσεκτικός, να μην ρίξω λάδι στη φωτιά και να κρατήσω χαμηλούς τόνους. Όμως πέρα από αυτά, μου γεννάται ένα ερώτημα. Αναφέρομαι, αν καταλάβατε καλά, στα επεισόδια στην πλατεία. Ποιος έδωσε εντολή σε μια τόσο ήσυχη πόλη όσο είναι η Ορεστιάδα, στην κεντρική πλατεία να χρησιμοποιηθεί τόσο υπέρμετρη βία και μάλιστα από ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας που φορούσαν πολιτικά, που ήταν εκτός υπηρεσίας. Αυτή την εντολή πραγματικά είναι περίεργος, γιατί δεν μπορεί κάποιος να δράσει αυτόνομα και αυτόβουλα. Κάποιος του έδωσε εντολή. Τα σώματα ασφαλείας, ξέρετε και το ξέρω, ήρθαν στην πόλη για να παράσχουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους δημότες της πόλης και όχι φόβου. Και θεωρώ απαράδεκτες τέτοιες συμπεριφορές και μάλιστα να εκφράζονται προσβλητικά για την τοπική κοινωνία, προσβλητικά και να τη διχάζουν. Το ζήτημα βέβαια θα το δει η δικαιοσύνη, έχει φτάσει ήδη στη δικαιοσύνη.
Βέβαια, επειδή έχει πάρει πανελλήνιες διαστάσεις, καθώς από ό,τι διαβάζουμε και εμείς από δημοσιεύματα, ανατρέπονται από νέα στοιχεία, ανατρέπονται τα αρχικά δημοσιεύματα από νέα στοιχεία και από οπτικοακουστικό υλικό. Είμαστε εδώ, περιμένουμε, κρατάμε χαμηλούς τόνους, το βλέπετε, δεν χρειάζεται παραπάνω να το σχολιάσω, αλλά είναι ένα θέμα που πληγώνει την πόλη. Από την πλευρά, το Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης ανέφερε ότι έχει ζητήσει προσωπικά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Όσοι με παρακολουθείτε, είδατε ότι δεν έκανα καμία δήλωση έχοντας στο μυαλό μου δύο πράγματα. Απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Εννοείται ότι καταδικάζουμε, αν αποδειχθεί από οποιαδήποτε πλευρά παραβατική συμπεριφορά, είμαστε κάθετοι σε αυτήν την καταδίκη. Θα τα βρει η ελληνική δικαιοσύνη. Εκείνο που θεώρησα υποχρέωση λόγω της φύσης των εμπλεκομένων είναι να ζητήσω προσωπικά, όχι ότι δεν θα το έκανε, μην παρερμηνευτώ, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης, έτσι ώστε να βγει η αλήθεια στο φως, η οποία βέβαια θα τη δούμε αφού έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Εκείνο που όλοι θέλουν να κρατήσουμε και νομίζω το εφαρμόζουμε όλοι, είτε από τη μία πλευρά κρίνουμε είτε από την άλλη, δεν πρέπει για τυχόν παραβατική συμπεριφοράς είτε δικών μας συνδημοτών είτε από την άλλη, δεν θέλω να λέω από την άλλη πλευρά, από των αστυνομικών, αν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, να τιμωρηθούν με αυτά που προβλέπονται, αλλά να μην στοχοποιηθούν ούτε οι νεαροί μας, οι έφηβοι μας, ούτε και όλο το σώμα της αστυνομίας. Σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι αυτού του κακού συμβάντος, του τραγικού συμβάντος, και να αποδοθούν οι ευθύνες, αλλά από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε εμείς ούτε να δικάσουμε, ούτε να αθώσουμε, είτε έχουμε πάρει στοιχεία από τη μια πλευρά, είτε από την άλλη, είτε και από τις δύο. Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα για το νέο πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο αφορά στην αποπληρωμή χρεών, δανείων και ασφαλιστικών ταμείων. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στη 1 το μεσημέρι. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική ημερίδα από το Επιμελητήριο Εύρου για το πρόγραμμα Γέφυρα. Το πρόγραμμα προβλέπει κρατική επιδότηση δανείων διάρκειας 9 μηνών για τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα Γέφυρα που θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα αύριο είναι μια συνάντηση που κάνουμε μαζί με τη διάσκεψη που κάνουμε βέβαια με τον κύριο Κουρμούση, τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, ο οποίος θα ενημερώσει όλους τους επιχειρηματίες πώς μπορούν να διευθετήσουν τα χρέη τους. Αν θέλετε, μια συνέχεια της προηγούμενης εξωδικαστικού συμβασμού που μπορούσαν πολλές επιχειρήσεις να μπουν και να υπαρθούν σε αυτήν την πλατφόρμα, η οποία τελείωσε στις 30 Αυγούστου. Τώρα είναι το νέο πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο θα μπορέσουν επιχειρήσεις που υπολείπονται, αν θέλετε, που δεν μπόρεσαν να μπουν στις προηγούμενες νόμους διευκόλυνσης, αν θέλετε, και ρύθμιση όλων των οφειλών της. Είναι ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, το οποίο περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε από τον Γενικό Γραμματέα και από τους ειδικούς, καθώς και όσες επιχειρήσεις μέλη μας έχουν αυτή τη στιγμή οφειλές που δεν έχουν ρυθμίσει με τα προηγούμενα, αν θέλετε, νομοθετικά διατάγματα. Θα είναι καλό αύριο να συνδεθούν στην πλατφόρμα Zoom που έχει το Επιμελητήριο Εύρου. Μπορούν να κάνουν οι ίδιοι τις ερωτήσεις για το δικό τους εξειδικευμένο, αν θέλετε, πρόβλημα. Ήδη το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει ότι έχουν βεβαιωθεί στην εφορία σε πολλές επιχειρήσεις τα προϊτέμπτε που δόθηκαν μέσα στο τραπεζόντα την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και αυτά ακόμη μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα Γέφυρα. Θα μας μιλήσουν ο εξειδικευμένος ειδικός γραμματέας ειδικού χρέους, κ. Κουρμούς, μαζί με τους συνεργάτες τους. Και θα μπορέσουν έτσι λοιπόν αυτό το νέο μέτρο να δώσει, αν θέλετε, μία ανάσα, θα έλεγα μία προοπτική σε όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, της χώρας μας. Πολύ περισσότερο αυτό μας ενδιαφέρει εμάς στις περιφερειακές ενότητες Εύρου. Να έχουν ρυθμισμένες οφειλές και προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες, για να μπορούν έτσι να συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς, να μπορούν να αποπληρώνονται, αν θέλετε, τιμολόγια, να μην τους έχουν δεσμευμένα τα φημί τους. Και γενικότερα να υπάρχει μία ομαλή λειτουργία όπως προϋπήρχε πριν την κρίση της πανδημίας. Γιατί ξέρουμε πολλές επιχειρήσεις ότι δεν ήταν, αν θέλετε, στη δική της υπαιτιότητα ή στη δική τους διαχείριση ότι έχουν επέλθει σε αυτήν την δεινή θέση στην ουσία, δηλαδή με δεσμευμένα αφημί, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα ούτε μπλόκα πενταγών. Ήταν, αν θέλετε, ένα κομμάτι το οποίο ήταν απρόβλεπτο και ήταν πρωτόγνωρο για όλη την κοινωνία και για όλες τις επιχειρήσεις
της χώρας μας και ιδιαίτερα της περιοχής μας. Εμείς στην περιοχή μας είχαμε, αν θέλετε, και ένα άλλο θέμα το οποίο είχαμε τα σύνορά μας, τα οποία υπήρχαν την άλλη αντιμετώπιση, αλλά και αυτό έφερε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία μας. Όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο πρόγραμμα Γέφυρα μπορούν να ρυθμιστούν, μπορεί να ομολογηθούν και να έχει έτσι κάθε επιχείρηση την αποπληρωμή της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, στην οποία αναλόγως και με τα κέρδη που βγάζει ο ίδιος να μπορεί να αποπληρώσει. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση, σε κλάδους που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, εταίρους προσωπικών ή κεφαλαιοχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία είχε διακοπεί υποχρεωτικά. Στην ημερίδα μπορεί να συμμετέχουν τα μέλη του επιμελητηρίου, αλλά εμείς, επειδή το επιμελητήριο σε αυτή τη φάση είμαστε πιο ανοιχτοί, βλέπουμε και το κοινωνικό, αν θέλετε, αποτύπωμα της περιοχής μας, μπορούν να συμμετέχουν και πολίτες οι οποίοι δεν είναι επιχειρηματίες, να μπορέσουν να κάνουν μια πιο εξειδικευμένη ερώτηση, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι, και ούτε και εμείς έχουμε ως θεσμικοί φορείς, πάντοτε να έχουμε τους γενικούς γραμματείς και τους εξειδικευμένους ανθρώπους για να μας λύσουν απορίες, προβλήματα. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να αφήσει επικοινωνία με το επιμελητήριο Εύρω, στη γραμματεία του επιμελητήριου Εύρω, για να του δώσουμε τον κωδικό και να συνδεθούν στην πλατφόρμα από το σπίτι του, από το γραφείο του, από οποιοδήποτε σημείο. Θα δοθεί στους δικαιούχους γραμμή πίστωσης για τα χρέη από δάνεια και ασφαλιστικά ταμεία. Θα δοθεί μια γραμμή πίστωσης η οποία θα πληρώνει υποχρέωση. Ακριβώς σας το λέω και πάλι, θα το ακούσουμε αύριο από τον Γενικό Γραμματέα. Αυτό που καλούμε σήμερα μέσα στη δική σας δυνατότητα που μας δίνετε, κύριε Μαλασίδου, είναι ότι οι επιχειρήσεις μέλη ή να φτάσει, αν θέλετε, σε κάθε γωνία του Εύρου, να ενημερωθούν ή οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να παρακολουθούν την ημερίδα και οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να κάνουν τη δική τους ερώτηση. Γιατί αυτές οι ημερίδες πριν την πανδημία της υγείας, την κορονοϊό εποχή, γινόταν στις αίθουσες του επιμελητηρίου ή αίθουσες κάποιων ξενοδοχείων στον υπόλοιπο νομό Εύρου και είχε μεγάλη συμμετοχή, γιατί ξέρετε τώρα, όπως τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε μόνο για ανάπτυξη, τώρα μιλάμε ότι ούτως ή άλλως η χώρα μας έχει μια ύφεση που είναι καταγεγραμμένη ήδη για το δεύτερο εξάμεινο, η προηγούμενη δεν είναι στο 8 με 10%. Αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει ύφεση, υπάρχουν και προβλήματα στις επιχειρήσεις. Γι' αυτόν τον λόγο, καλό θα είναι, και επειδή είναι εξειδικευμένα τα προβλήματα, δεν μπορεί δηλαδή μία έννοια που θα πει ο Γενικός Γραμματέας να του περιλάβει όλους, να μπουν στην πλατφόρμα του επιμελητηρίου, στο Zoom. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, μόνο ίντερνετ έχουν. Το λέω αυτό, δεν χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση. Μόνο ίντερνετ έχουν και εδώ οι δικοί μας συνεργάτες του συνδέουν απευθείας για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση και να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις.